Κύριε Μαντά, να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει μια αφήγηση κεντρική, τα πάμε μια χαρά, προσπαθούμε να τα πάμε μια χαρά και υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Και έρχονται οι 53 και λένε: όπα, μισό λεπτό. Έχουμε κάνει σοβαρές υποχωρήσεις. Μην το αφηγούμαστε τόσο ωραίο, εξοραϊσμένο το story, την ιστορία αυτή. Και είναι η αλήθεια ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα καλά, πηγαίνουν προς το καλύτερο, ή ότι αυτές οι υποχωρήσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα? Η αλήθεια είναι πάντα επαναστατική, όπως ξέρετε. Συνεπώς κανένας δεν μπορεί να μείνει πέρα από την επιρροή της. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου και να μην καταλαβαίνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος, που είναι μοναδικό εγχείρημα στην Ευρώπη, και να μην καταλαβαίνει ότι έχουμε κάνει συμβιβασμούς δύσκολους και ότι αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Όλα αυτά έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη των πραγμάτων, στην καθημερινή ζωή μεγάλων τμήματων της κοινωνίας που μας ενδιαφέρουν κλπ. Συνεπώς, θα σας διαψεύσω, δεν υπάρχει διάσταση σε αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί πέρα, μπορεί ο τρόπος που ορισμένα πράγματα εμφανίζονται κάποιες στιγμές να θυμίζει, ξέρω εγώ, υπερβολές. Αυτά γίνονται. Όμως η ουσία είναι εξής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε. Σήμερα δεν είναι να υπάρχει κάποια διάσταση ανάμεσα στους 53 ή σε μια άλλη ομάδα, ας πούμε, ή άποψη ιδεολογική κτλ. Σήμερα είναι να δούμε τα πράγματα στη δυναμική τους, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, βρισκόμαστε μπροστά στην έξοδο της χώρας δοκιμαστικά στις αγορές. Υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές ότι μπορούμε πράγματι να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και μπορούμε, θα έλεγα, ιδιαίτερα στον τομέα του κοινωνικού κράτους και στον τομέα της απασχόλησης, να κάνουμε και βαθιές τομές και σοβαρά βήματα. Όλα αυτά, θα σας πω. Χρειάζεται ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή? Να τελειώσω λίγο τη φράση μου. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουμε φύγει από την κρίση, χωρίς να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ δύσκολες επιλογές μπροστά, αλλά με την αισιοδοξία που μας δίνει η πραγματικότητα, με αυτή τη μετρημένη, θα έλεγα εγώ, αισιοδοξία που μας δίνει η πραγματικότητα, νομίζω ότι μπορούμε, αν είμαστε αποφασιστικοί και τολμηροί, να ανοίξουμε νέους δρόμους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω. Θες να πεις τώρα για το... να κάνεις την ερώτηση? Αναλεκτικά, για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Εντάξει, αν σε αυτό βοηθάει ή όχι κάποιος ανασχηματισμός, νομίζω ότι αυτό θα κριθεί με έναν ορισμένο τρόπο και συλλογικά και μια... και η τελική απόφαση και θεσμικά και ουσιαστικά του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πια μια συνέντευξη που άκουσα χτες στο 247, κύριε Κίρτσο, που είπατε ότι καλώς κάνουμε και βγαίνουμε στις αγορές, απλώς έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε από το 2014. Δηλαδή πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια για να βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Αυτό δείχνουν τα νούμερα τουλάχιστον. Εντάξει, άντε ότι θα πάμε με λίγο χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά περάσαμε όλα αυτά, έγινε όλο αυτό το πράγμα για να φτάσουμε ουσιαστικά περίπου στο ίδιο σημείο με κάποια νούμερα που κατεβαίνουν λίγο, όπως της ανεργίας. Εγώ θα το κάνω στον κύριο Μαντά αυτό το ερώτημα. Στον κύριο Μαντά το κάνω. Α, νόμιζα ότι το κάνω στον κύριο Κίρτσο. Από αυτό που άκουσα χτες. Έχω εγώ την απάντηση, αλλά κάνετε το ερώτημα στον κύριο Μαντά. Αυτά κάνετε και μας μπερδεύεσαι. Μπερδεύτηκα, οκ. Εντάξει, είναι ένα βασικό αφήγημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, το έχουμε απαντήσει. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Εγώ πιάνομαι από αυτό. Ο κόσμος λέει. Ο κόσμος το λέει. Μα αναφερθήκατε σε μια συνέντευξη στελέχου τη Νέα Δημοκρατία. Okay. Αν τόσο γνήσια εκφράζει τον κόσμο, αυτό είναι να κριθεί. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για να απαντήσω και λίγο έμεσα και σε αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Έχετε είναι... 2-3 λεπτάκια, έτσι. Ναι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και συγκεκριμένος. Είναι πάρα πολύ εύκολο
όταν δεν έχει κλείσει η λεγόμενη αριστερή παρένθεση, διότι αυτή ήταν μια επιδίωξη όχι μόνο κάποιων πολιτικών δυνάμεων, θα έλεγα και ευρύτερων κύκλων, να περνάμε σε απόψεις και θεωρίες που νομίζω ότι μπατάρουν στη σύλληψή τους. Δηλαδή, ναι, είμαστε σε αντιφατικά πράγματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Λειτουργούμε, όχι σε συνθήκες εργαστηρίου, λειτουργούμε σε μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει άλλη δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει συμβασμούς, ναι. Όμως, ποιο είναι το κριτήριο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Το κριτήριο είναι αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια να βγούμε σε μια νέα δυνατότητα για τις δυνάμεις της εργασίας στη χώρα. Και το λέω αυτό διότι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, θα έλεγα, λέγονται πράγματα ή μπαίνουν ζητήματα τα οποία είναι γνωστά, δηλαδή στο πώς ανατραπούν διάφορα δύσκολα πράγματα για τους εργαζόμενους, αλλά το τι γίνεται στην πράξη και το τι μπορεί να γίνει στην πράξη, αυτό είναι μια πάρα πολύ σύνθετη και δύσκολη διαδικασία. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι όχι μόνο δεν μοιάζει το 17 με το 14 στα οικονομικά στοιχεία, δεν είναι αυτό το βασικό, δεν μοιάζει σε τίποτα στο ποιες είναι οι συνθήκες και συνολικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, διότι μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε μια πολιτική συνεχιζόμενη λιτότητας, έχουν αναδειχθεί εθνικιστικά και ακροδεξιά μορφώματα που απειλούν την Ευρώπη και την πορεία της, και δεν μπορούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να λέμε ότι οι συνθήκες αυτές είναι οι ίδιες με τις ίδιες σημαίνες, και θα θυμίσω και κάτι ακόμη. Εμείς δώσαμε το πρώτο εξάμεινο του 2015 που έχουν βάλει και το σταυρώνουν από το πρωί ως το βράδυ, μία μάχη, συγκρουστήκαμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο που έπρεπε να κάνουμε μία επιλογή. Κάναμε μία επιλογή, ένα συμβιβασμό. Κριθήκαμε γι' αυτό στις εκλογές. Και θα κριθούμε και πάρα πολύ αυστηρά σε επόμενες εκλογές για το πώς αυτός ο συμβιβασμός έφερε ή δεν έφερε αποτελέσματα θετικά ή όχι για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Mm-hmm. Εκεί θα κριθούμε. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά ιδεολογήματα, θα έλεγα, ή τρόποι να ερμηνεύσει κανένας την πραγματικότητα με το πώς τον βολεύει, και κυρίως όταν βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση, να έχει καταρρεύσει ουσιαστικά ο μύθος της καταστροφολογίας και της αριστερής παρένθεσης. Μάλιστα.